Πορεία αλλαγής είναι ο συνδυασμός ο οποίος και αυτός διεκδικεί σήμερα την εκλογή του στα κοινά της Ομόνοιας. Και η πρώτη ερώτηση που θα απευθύνουμε στον Αδάμο τον Ευσταθίου, αφού του ευχηθούμε φυσικά καλό μήνα και καλό μεσημέρι, είναι τι προσδοκεί σήμερα από την εκλογική διαδικασία. Αδάμο. Καλό μεσημέρι, Πανίκο μου. Καλό μεσημέρι. Καλό μήνα. Τι προσδοκούμε? Θεωρούμε ότι πριν ακόμη πάμε στη Γενική Συνέλευση, τους περισσότερους στόχους μας τους έχουμε πετύχει. Έχουμε σπάσει το φόβο που προσπαθούσαν κάποιοι να πλασάρουν. Έχουμε δώσει την άλλη επιλογή που προσπαθούσαν κάποιοι να αποκρύψουν. Έχουμε αποδείξει ότι κάποιοι λένε ψέματα με μοναδικό σκοπό να ξεπουλήσουν την ομάδα μας. Και πάμε στη Γενική Συνέλευση έχοντας ήσυχη τη συνείδησή μας ότι την ώρα που έπρεπε να αρπάξουμε το σίδερο που καίει, το αρπάξαμε και με τα δύο χέρια. Οπότε δεν ξέρω τι προσδοκώ σήμερα από τη Γενική Συνέλευση. Πάντως ήδη εμείς κοιμόμαστε πιο καλά τα βραδιά σε σχέση με το πώς κοιμόμασταν πριν να θέσουμε την υποψηφιότητα μας. Πάντως είναι γεγονός ότι όλοι και ο δικός σας ο συνδυασμός Αδάμου και ο συνδυασμός του Λόρη Κυριάκου αλλά και όλοι οι ανεξάρτητοι έχετε ένα σκοπό, το να βελτιώσετε την επόμενη μέρα της Ομόνοιας. Μπορεί να γίνει μια σύμπνοια έστω και την ιστάτη ή ξέρω εγώ την επόμενη μέρα της εκλογικής διαδικασίας και όλες οι δυνάμεις της Ομόνοιας να ενωθούν. Πανικό μου, εμείς έχουμε προτείνει τις σωστές διαδικασίες. Εμείς φωνάζαμε για κοινά αποδεκτό συμβούλιο. Εμείς φωνάζαμε να τεθεί το ερώτημα για το μοντέλο λειτουργίας της ομάδας μας μπροστά στον λαό, σε Γενική Συνέλευση και στη συνέχεια να έρθουν οι προτάσεις και να διαλέξει ο κόσμος της Ομόνοιας την καλύτερη. Καταρχήν να διαλέξει αν πρέπει να αλλάξει το μοντέλο λειτουργίας. Εμείς φωνάζαμε για ενότητα και οτιδήποτε υπόθετη ενότητα έρχεται μόνο μέσα από τις σωστές διαδικασίες. Δεν φαίνονται διαθετημένοι να πάμε στις σωστές διαδικασίες. Οπότε το να χρησιμοποιήσουμε την επόμενη μέρα των εκλογών λέξεις όπως ενότητα ή οι εκφράσεις όπως το ομόνοια στην Ομόνοια δεν θα είναι εύκολο. Επειδή αντιλαμβάνεσαι ότι πλέον πάμε σε μια Γενική Συνέλευση με το λαό της Ομόνοιας να είναι με πιστόλι στον πρόταφο. Μια Γενική Συνέλευση στην οποία έχουν πει στον λαό ότι αν δεν προχωρήσουμε με τη μία εκ των προτάσεων, η Ομόνοια θα κλείσει. Σε μια Γενική Συνέλευση στην οποία εδώ και αρκετών καιρών προσπαθούν να υφέρουν προτετελεσμένο. Οπότε, αν θέλουμε την ενότητα, βέβαια τη θέλουμε. Και την έχουμε προτείνει μέσα από το πλάνο μας. Έχουμε προτείνει και τις σωστές διαδικασίες, προτείνει και τους τρόπους για να έρθει η ενότητα. Κάποιοι άλλοι επέλεξαν τον άλλον τον δρόμο. Mm-hmm. Μάλιστα, όταν επιδεικτικά αγνοούν τις δικές μας παρακλήσεις για ενότητα και σωστές διαδικασίες, επιδεικτικά αγνοούν ακόμα και αυτοί που λένε ότι θέλουν κάποιον επενδυτή, την ύπαρξη κάποιου άλλου επενδυτή. Επιδεικτικά αγνοούν ότι αύριο μεθαύριο μπορεί να υπάρχει μια καλύτερη πρόταση από επενδυτή. Και συμφωνούμε είτε διαφωνούμε εμείς. Που εμείς λέμε ότι θα μπουν όλα στο τραπέζι αν εκλεγούμε. Οπότε, αφού προσπαθούμε να βάλουμε όχι απλά έναν επενδυτή, αλλά ένα συγκεκριμένο επενδυτή μέσα από μια Γενική Συνέλευση, μπορούμε να έρθουμε μετά και να ζητήσουμε από τον λαό την ενότητα. Μπορούμε να έρθουμε μετά και να πούμε στον κόσμο όλα καλά και όμορφα και συνεχίζουμε. Ξέρεις Αδάμο, βγαίνει προς τα έξω και είναι τυπάσεις γνωστό πλέον ότι υπάρχει μια διαφωνία ανάμεσα στον συνδυασμό Λόρη Κυριάκου, ανάμεσα στον συνδυασμό Πορεία Αλλαγή. Εάν και εφόσον εκλεγούν κάποια άτομα από τον δικό σας συνδυασμό στο Διοικητικό Συμβούλιο, πώς μπορούν αυτά τα άτομα που έχουν έντονη διαφωνία πλέον με τον άλλο τον συνδυασμό, πώς θα μπορέσουν να συνυπάρξουν στο ίδιο Διοικητικό Συμβούλιο? Ο κύριος Λόρης Κυριάκου έχει δηλώσει εχθές ότι δεν χρειάζεται καταστατική συνέλευση για να αποφασιστεί αυτόν, ότι όταν εκλεγεί το νέο συμβούλιο να έχει για την εταιρεία, συνδυασμό για την εταιρεία, έτσι.
για τη συγκεκριμένη εταιρεία στην οποία προλάβουμε. Επειδή δεν λένε πάμε να συζητήσουμε, πάμε να δημιουργήσουμε μια εταιρεία και να δούμε πώς θα δημιουργήσουμε. Φέρνουν μια συγκεκριμένη πρόταση που κανένας δεν μπορεί να μελετήσει. Το τελικό κείμενο με τα μικρά γράμματα κανένας δεν το έχει δει. Και όταν το ζητήσαμε, είπαν σε κάποιους μια μέρα πριν την 1η του Μάη, τους είπαν να το δείτε αύριο στα γραφεία. 1η του Μάη που είναι κλειστά τα γραφεία. Οπότε μένει μόνο η σημερινή μέρα για να δούμε έναν τόσο σημαντικό κείμενο. Οπότε, αφού λένε ότι αν εκλεγούμε εμείς την επόμενη μέρα, υπογράφουμε με τον κύριο Παπασταύρου. Αντιλαμβάνεσαι ότι εμείς δεν μπορούμε να είμαστε εκεί και να είμαστε συνενοχοί σε αυτό που θα γίνει. Θα παραιτηθείτε δηλαδή. Αν μας θυμίσει ο λαός της Ομόνιας, με την ψήφο του και καταφέρουμε να έχουμε την πλειοψηφία μέσα στο Συμβούλιο της Ομόνιας, εμείς λέμε ναι, θέλουμε και τους άλλους να δουλέψουμε μαζί πάνω στο πλάνο που έχουμε. Και ναι, θέλουμε όταν θα γίνουν όλα σωστά και θα μπούμε στη συζήτηση για το μοντέλο λειτουργίας, οι εκπροσώποι του κύριου Παπασταύρου. Ας φέρουν και τον κύριο Παπασταύρου, να έχουν και το δικαίωμα οι υπόλοιποι, είτε είναι απερασπιστές του σωματείου, είτε μια πολυμετοχικότητα, είτε κάποιου άλλου επενδυτή, να έχουν το δικαίωμα να θέσουν τα ερωτήματα μπροστά στον λαό της Ομόνιας. Και όχι να τρέχουμε τώρα μέσω μιας εκλογικής συνέλευσης να αποφασίσουμε για το μοντέλο λειτουργίας της ομάδας μας. Ναι, αλλά Άδαμο, εάν και εφόσον είναι 2, 3, 4 τα άτομα που θα εκλεγούν από το δικό σας, ναι, τι θα κάνετε? Θα παραιτηθείτε ή θα μείνετε εκεί αυτό? Θα απαντήσω ότι θα κάνει ο Αδάμος για να μην δεσμεύσω τα υπόλοιπα μέλη της πορείας αλλαγής. Πιο σωστό αυτό. Λαμβάνεσαι ότι η πορεία αλλαγής στις 3 του Μάη διαλύεται. Είναι ένα συνδυασμός προεκλογικός, ο οποίος μετά τις εκλογές θα έχει και λόγω ύπαρξης. Εκεί και πέρα, αν η Ομόνια δοθεί στον κύριο Παπασταύρου, κάποια από τα παιδιά μπορεί να επιλέξουν να μείνουν και να συνεισφέρουν στο σωματείο. Θα σου απαντήσω όμως τι θα κάνει ο Αδάμος. Ναι. Ο Αδάμος Ευσταθίου, αν εκλεγεί και η Ομόνια και η πρώτη απόφαση του Συμβουλίου, του καινούργιου Συμβουλίου που θα συμμετέχει, θα είναι να δοθεί η Ομόνια με αυτόν τον τρόπο και με αυτές τις μεθόδους σε έναν και μόνον επενδυτή. Θα καταψηφίσει για να γραφτεί εκεί ότι δεν συμφωνούσαμε όλοι στο να πάει να δοθεί η Ομόνια με αυτούς τους τρόπους και τους μεθόδους στον κύριο Παπασταύρου και εννοείται ότι μετά θα αποχωρήσει. Γιατί δεν θέλουμε εμείς την καρέκλα για να είμαστε εκεί και να λέμε ότι είμαστε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομόνιας. Εμείς εκείνο που θέλουμε είναι να αποτρέψουμε το κακό που βλέπουμε να έρχεται μπροστά μας. Μάλιστα. Ωραία. Λίγες ώρες έμειναν ουσιαστικά για να γνωρίζουμε όλοι τι ακριβώς θα γίνει. Ναι. Αδάμο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία σήμερα στην εκλογική διαδικασία και ό,τι το καλύτερο. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.